Γιάννη Λάτσιο, έγινε το θέμα. Τι γελάς, Σπύρο. Μ' αρέσει το θέμα. Έγινε το θέμα συζήτησης στην εκπομπή με Γιώργο Λιάγκα να δίνει ρεσιτάλ, να λέει διάφορα. Θέλω να πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε και μετά θέλω Αλεξάνδρα Τσόλκα να τοποθετηθεί. Αμέ. Ξέρεις τίποτα για αυτό το ρεβελιόν? Όχι, τίποτα, παιδιά, περιμένετε. Θα μάθεις τώρα. Μια έκπληξη περίμενε πρωί-πρωί το Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή του. Η δική του σας ασταμάτη παρέα με το διευθυντή προγράμματος του αντίπαλου καναλιού Γιάννη Λάτσιο και τον καλό του φίλο Αντώνη Κανάκη να διασκεδάζει την πρώτη νύχτα του χρόνου στα Μπουζούκια. Και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν την άφησαν σε χλωρό κλαρί. Είδα το ντοκουμέντο της Σταμάτη με τον Λάτσιο φωτογραφία. Όχι, δεν και το Κανάκη. Για δε, δε, το ντοκουμέντο τώρα. Έτσι. Μια φορά δεν βγήκαμε Λάτσιο και Σταμάτη, κοίτα εδώ. Ξορισμένη δεν είναι. Είναι τα νήματα Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα μπορούσε να είναι σε μια παρέα, ας πούμε, και να είναι τελευταίο τροχό αμάξη. Εδώ βλέπω ότι όπως ας πούμε άλλες φορές λέμε ποια είναι η κοπέλα δίπλα στο Λάτσιο και πάμε να δούμε αν είναι κοπέλα του ή αυτό. Ότι η κοπέλα που είναι δίπλα στο Λάτσιο είναι Σταμάτη. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν απλώ στο τραπέζι. Ήταν δίπλα στο Λάτσιο. Ήταν δίπλα στο Λάτσιο, παιδιά. Δηλαδή είναι η κοπέλα. Καινή θέση. Είναι η κοπέλα που συνόδευε ο Γιάννης Λάτσιο. Καλέ, τι λε, βρήκε καινή θέση εκεί δίπλα. Αλλά και εκείνη απάντησε στο Γιώργο Λιάγκα με παράπονα. Για να μην λέμε μόνο ο Αρναούτογλου από το Μέγκα είναι φίλο με τον Λάτσιο. Και άλλα πρόσωπα του Μέγκα είναι φίλοι με τον Λάτσιο. Εσύ που δεν μα βγάζει έξω. Και πε μόνο τον Ουγγαρέζο μα. Ο κύριο Λάτσιο μα βγάζει έξω. Ο κύριος Λάτσιος, ναι. Σα βγάζει έξω. Φίλος. Εσύ. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι κάτι τρέχει εδώ. Πώς το κατάλαβες την παγέτα, ότι κάτι τρέχει εσύ. Τι. Από την παγέτα. Επιλέγει και σε. Δηλαδή, συγγνώμη. Λέμε ότι ό,τι γίνεται την πρώτη μέρα του χρόνου θα γίνει όλο το χρόνο. Εδώ κάτσε να μιλήσω. Ο Λάτσιος επιλέγει πρώτη μέρα του χρόνου να έχει δίπλα του ποια γυναίκα. Δεν το ξέρω ο άνθρωπος. Δεν το ξέρω. Το ύφος που έχει η Σάσα στη φωτογραφία έκανε τη Φέη να απορρίσει και έτσι ζήτησε να μάθει τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Βρε Σάσα μου, γιατί είναι το ύφος σου έτσι? Γιατί βλέπει το ρουβά. Γιατί πρόσεξε λίγο. Ναι, εξήγησέ μου. Η πίσω παρέα. Ναι. Μου πάνε τις φωνές. Γιατί δεν έβλεπε. Και κάθισα στο σκαμπό. Και δεν μπορούσα να γνωρίσω. Α, είναι όπως το γήπεδο που λένε παιδιά, ω τον γκολ να σηκωθούμε. Στον γκολ. Καταλαβες. Τι ζώρεσαι. Λίγο να κουνηθώ. Να δείξω και τα προσόντα στο χορό. Καταλαβες. Αλλά ο Γιώργος εκεί επέμενε. Πάντως τώρα είναι τιμή σου που ήσουν δίπλα στο Λάτσιο, όπως και να έχει. Πράγμα είναι στέλεχος καναλιού. Δεν ήταν και στο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι? Δεν ήταν και στο πρόεδρο της Κολόνιζα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος όμως, θέλοντας να σπείρει το υπερμαναφούκι, πέταξε τη βόμβα του. Κολόνιζα πάρεις ένα σκαμπό και να πάει να κάτσεις και δίπλα στον Πούτο. Πάμε. Στον Πούτο θα καθόσουν δίπλα. Ενδιαφέρον το γούστα μας νομίζω. Δεν θα πήγαινε Μπουζούκια νομίζω, κύριο Μπούτο. Τρώλε η κρέμετα από το. Λεωφορείο. Γιατί μπορεί να φύγω σε λίγο. Μπορεί να φύγω μαζί μου. Πούλμαν. Παίρνει πολύ κόσμο το πούλμαν. Κύλι, καλή φορά είναι Γιώργο. Την τρολέτα δεν βλέπω. Ποιο είναι ο οδηγός? Ο Λάτσιος. Στη συνέχεια της εκπομπής και αφού τα θέματα είχαν αρχίσει να διαδέχονται το ένα το άλλο, η Φέη με μια ατάκα το γύρισε όλο τούμπα και αυτού και από την αρχή. Είναι ωραίο άτομο το σκι. Άμα δεν σα ομάδω, Σάσα. Όχι, ωστό. Μη σπαστώ με τα κόκαλα, α πούμε. Πρώτα μαθαίνει να παίρνει το παντελόνι τη στολή, μετά παίρνει το πάνω. Θα τη μάθει ο Λάτσιος. Ο Λάτσιος ξέρει σκι. Έλα που δεν ξέρει. Πάτε καλά, ρε παιδιά! Τώρα! Όλο το βράδυ! Νομίζω τώρα ότι εκμεταλλεύουμε αυτή τη φωτογραφία και θα γίνει ένα καιρό, παπά. Τι συζητάκατε με τον Γιάννη? Να σου πω κάτι. Κάποιοι σε είδαν. Τι συζητάκατε, δηλαδή. Ανάμεσα στα λουλούδια σου είναι να υπογράφει κάτι. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλάς. Κοιτά. Κοιτάζοσαι στα βλέμμα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Στη γιορτή του έχει καλέσει τώρα το Σάββατο. Δεν με καλέσει, παιδιά Γιώργο μου. Εμένα θα καλέσει. Δεν με κάνει. Γιατί τι είσαι εσύ, να βοηθήσει προετοιμασίε, Γιώργο. Τι κάνει ο Αλεξάνδρας με μια γυναίκα? Έλα να προχωρήσουμε. Με το ζόρι, με το ζόρι σεξ. Έχουμε άλλες φωτογραφίες. Καλά, δεν είπα να κάνετε και σεξ κατευθείαν. Περίμενε, δεν είπα σιγά σιγά. Φλερτ είναι τώρα. Μου έχουν πει ότι μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, Γιάννη. Ο Γιάννη. Τόσο γρήγορο είναι. Αυτό θα κάνει, το ζυμπή πολύ. Και αφού ο Γιώργος άρχισε να χοντρένει την κουβέντα, σιγά μη μασίσει η Σάσα. Εξάλλου έχει πάντα την απάντηση έτοιμη. Τι καζούρα για μια έξοδο. Κοίταξε, ήταν μια τυχαία έξοδο. Σε ένα Γιάννη Λάτσιο και έναν Αντώνη Κανάκη δίπλα στο καρέτσι. Ναι, αλλά και πόσο σαρωτική σα σταμάτησε. Δεν άφηνε. Τι πετάγαν όλε τι μπιχτέ, την πιέζαν. Αλλά για χάρη αρέσει η Σάσα στον Αντένα. Αυτό φαίνεται ότι αρέσει η Σάσα στον Αντένα. Κυρία Τσόκα, σα αρέσει η Σάσα. Είναι κάτι έτσι. Ξέρω ότι η Σάσα είναι μόνιμη θαμώνα στο Σάκη Ρουβά. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο, έτσι. Και αυτό ότι βρήκανε δηλαδή, ήταν εκεί από άλλη μέρα. Εγώ σα πω, έτσι έχω πάει, την έχω δει εκεί.
Μου αρέσει, ναι, μια χαρά. Είναι μια δημοσιογράφος που έχει κάνει τη δουλειά της... Χρόνια τώρα. Ναι. Τηλεοπτικό ρεπορτάζ κάνει χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, εσείς τη γνωρίζετε κιόλας. Και πέρασε αυτή την κακοποίηση πέρσι, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών. Το ακούσαμε και τώρα πως το έφερε έτσι ωραία. Που ήταν, μεν, τη είπανε παρακαλώ πολύ, ευχαριστούμε. Περάστε λίγο στην έξοδο νωρίτερα από την εκπομπή, κάμια 15 μέρες μέχρι να τελειώσει. Μετά την ξανάδαμε εκεί. Δηλαδή. Αρέσει πολύ αυτός ο διαφορετικός τρόπος της, που είναι μερικές φορές λίγο πέρα από τις ρίγες. Τα λέει λίγο έτσι έξω από τα δόντια. σας αρέσει, ταιριάζει σε ένα πρωινό. Ξέρω εγώ, ταιριάζει. Τι ξέρω εγώ, ταιριάζει όλο το πρωινό σε ένα πρωινό. Δεν ξέρω τι να σου πω πια. Εξελίσσονται τα πράγματα. Οι εποχές τρέχουν, καλή μου. Πάντως δεν υπάρχει, Αλεξάνδρα. Πρόσωπο, ξεφεύγω. Ναι, ξεφεύγει, κλειστά στα χέλη. Πάντως δεν υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο, τέτοια προσωπικότητα εκρηκτική όπως είναι στο πρωινό του Χρήστου Φερεντίνου. Δηλαδή, η Κατερίνα Ζαρίφη μπορεί έτσι να κάνει ένα καυστικό σχόλιο, αλλά δεν το πάει παρακάτω. Είναι πάντα με χιούμορ. Το κάνει με χιούμορ. Ναι, αλλά μπορεί να πει αυτό που θέλει. Το περνάει με άλλο τρόπο. Ναι, εντάξει, είναι στα πλαίσια. Η Σάσα είναι ειλικρινή. Θα ήθελε μια τέτοια πινελιά στο Χρήστο Φερεντίνο, στο πρωινό του Χρήστο Φερεντίνου. Και να σου πω την αύριο αλήθεια, δεν έχω προβληματιστεί τόσο. Ναι, λέω, παιδί μου, γιατί στον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί συνήθως δεν συνεργάζεσαι, ξέρεις, πληρώνεσαι κιόλας, δεν του δίνουμε ιδέες. Ναι, ξέρεις όμως κάτι τι γίνεται στον Γιώργο και στη Φέη, κάνει διαφορά η Σάσα. Ναι, έχει κάνει διαφορά. Είναι συστατικό της επιτυχίας, αυτό θέλω, δηλαδή θα έλειπε από την παρέα, είναι κάτι που ο κόσμος θέλει να τη βλέπει. Εγώ θέλω να πω για τους δημοσιογράφους ότι πάντα λείπουν όταν δεν είναι κάπου. Δηλαδή, να μην πούμε ότι ούτε σαν αντικατάσταση, τόσο το αντίθετο. Ιστορία γράφουν οι ομάδες. Ωστόσο, έχει κάνει σαν ομάδα παρέα. Ναι. Αυτό ακριβώς ο καθένας ξεχωριστά με τη διαφορετική του προσωπικότητα. Νομίζω ότι κατάφεραν και δημιούργησαν ένα παρεάκι το οποίο έδωσε μεταξύ τους. Άρα θεωρώ ότι αν γιατί πειράζανε την Σάσα, ότι έκανε παρέα με τον κύριο Λάτσι και ότι ενδεχομένως βρεθεί στο απέναντι κανάλι. Δεν ξέρω κατά πόσο αν απομονώσει έναν άνθρωπο. Πάρει τη Σάσα, ας πούμε, και την πα. Στον Χρήστο Φερεντίνο και τη Σύση Χριστίδου. Αν μια παρέα δεν είναι ήδη δεμένη, όχι. Θα πάει σε αυτήν. Δεν μπορεί να βρει ακριβώς και τη σημεία σου, δεν μπορεί να βρει το ρόλο σου μέσα αυτό, δεν μπορεί να επικοινωνήσει διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω. Επειδή βρέθηκε ένα βράδυ τυχαίο ότι την πήρε ο Λάτσιος να την πάω στο πρωινό μου, στο πρωινό του τέλος πάντων, γιατί έχουν πρωινό. Μα είναι και είναι δύο πρωινά. Το πρωινό μου, το πρωινό στο πρωινό του. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, χρειαζόταν όμω το πρωινό του Αντένα, μία Σάσα ή οτιδήποτε άλλο σα αρέσει, λείπει κάτι. Γιατί. Από του Φερεντίνου, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν βρει τις ισορροπίες τους όλοι μαζί. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Φερεντίνος, το έχω ξαναπεί, μου αρέσει πάρα πολύ με ένα πρωινό Φερεντίνο στη Σκορδά. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, ε. Σαν παρέα ποιας αρέσει πιο πολύ.